Θεσσαλονίκη, η ερωτική πόλη. Αλήθεια, πόσοι έρωτες έχουν γεννηθεί και κατόπιν σβήσει στη θέα του Θερμαϊκού. Από το 315 π.Χ. που ο βασιλιάς της Μακεδονίας, ο Κάσανδρος, ίδρυσε τη Θεσσαλονίκη, ως σήμερα η ιστορική συνέχεια της πόλης παραμένει αδιάσπαστη. Παρά και τις τεράστιες καταστροφές που υπέστη, τη μεγαλύτερη πυρκαγιά του 1917, τους πολέμους, τα αρχιτεκτονικά ατοπήματα της μεταπολεμικής περίοδου, τα κτίσματα και τα μνημεία είναι εκεί για να μας θυμίζουν το παρελθόν της. Εκτός όμως από την τεράστια πυρκαγιά, η Θεσσαλονίκη υπέστη μεγάλες καταστροφές όταν τα ιταλικά αεροπλάνα του Μπενίτο Μουσολίνη ξεκίνησαν να τη βομβαρδίζουν. Για εκείνη τη σκοτεινή περίοδο της 8 Απριλίου του 1941 έως και την απελευθέρωσή της τον Οκτώβριο του 1944 δεν έχουμε στη διάθεσή μας κείμενα και η ιστοριογραφία είναι αρκετά ελλιπής. Να όμως που ένας άνθρωπος, ο Βίρον Μήτος, ο οποίος συνέλεξε και παρουσιάζει σε μια ειδική έκθεση εντός του Βυζαντινού Μουσείου παλιές φωτογραφίες που προέρχονται κυρίως από Γερμανούς στρατιώτες που υπηρέτησαν τη θητεία τους στη Θεσσαλονίκη, να ρίξει μια μικρή ηλιαχτίδα φωτός στην τόσο σκοτεινή και απάνθρωπη εκείνη περίοδο. Λοιπόν, δίπλα μου είναι ο Γιάννης Ομότσιανος, ο οποίος είναι αρχαιολόγος, μουσιολόγος του Βυζαντινού Μουσείου της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, Γιάννη μου, να σε καλωσορίζω στην εκπομπή μας. Χαίρομαι για την παρουσία σας στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Λίγο πριν ξεκινήσουμε έτσι να δούμε την έκθεση φωτογραφίας που ανέφερα και στον πρόλογό μου λίγο πριν, να πούμε έτσι 2-3 πραγματάκια για σένα, πότε ξεκίνησες να εργάζεσαι εδώ στο μουσείο και 2-3 πραγματάκια ακόμη και για το κτίριο του μουσείου, πότε ξεκίνησε τη λειτουργία του και να πούμε έτσι λιγάκι και την προοπτική του και τα σημαντικότερα εκθέματα που βλέπουμε εδώ. Το μουσείο ουσιαστικά βρίσκεται στο 22ο έτος της παρουσίας του στην πόλη. Μάλιστα πριν από μια διετία είχαμε την ευκαιρία να γιορτάσουμε τα 20 του γενέθλια. Μπορώ να πω ότι και η δική μου παρουσία συναγωνίζεται σε χρόνια την παρουσία του μουσείου εδώ στον χώρο του μουσείου και ξεκίνησε με την προοπτική να παρουσιάσει την ζωή στην διάρκεια της Βυζαντινής περίοδου, τα δρόμενα εκείνης της μεγάλης Βυζαντινής περίοδου, αλλά με έναν τρόπο που να δίνει την ευκαιρία στον επισκέπτη να διαισθάνεται και όλα αυτά που βρίσκονται πίσω από τα αντικείμενα και υπενήσονται και την παρουσία των ανθρώπων κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής περίοδου. Γι' αυτό το λόγο έγινε και η επιλογή να παρουσιαστούν τα αντικείμενα με έναν τρόπο που ο επισκέπτης μπορεί να τα προσεγγίσει, μπορεί να βρεθεί πολύ κοντά σε αυτά. Έτσι ακριβώς. Γιάννη μου, είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος της παρουσίασης εδώ στο Βυζαντινό Μουσείο. Θέλω, Γιάννη μου, εντάξει, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, να μου πεις λιγάκι για την έκθεση της φωτογραφίας που βλέπουμε εδώ και στα πλάνα μας, η οποία αφορά την Θεσσαλονίκη στην περίοδο της κατοχής έτσι, από την ναζιστική Γερμανία. Μιλάμε για την πενταετία αυτή του 40 περίπου μέχρι, το 39 περίπου μέχρι το 44 και μετά να δούμε και κάποιες επιμέρους φωτογραφίες που έχουμε επιλέξει για να αναφέρουμε και κάποια γεγονότα πολύ σημαντικά που συνέβησαν τότε στην πολύ εκείνη σκοτεινή περίοδο, θα λέγαμε. Αυτό που μας ξάφνιασε όλους μας βλέποντας αυτό το υλικό από την συλλογή του Βίρονα Μήτου, μια συλλογή που συνολικά αριθμεί 3.000 φωτογραφίες και ειδικά για τη Θεσσαλονίκη είναι 800 περίπου τα θέματα. Στην έκθεση παρουσιάζονται είτε με ως αυθεντικά αντικείμενα είτε με τρόπο ψηφιακό 400 θέματα. Αυτό που μας ξάφνιασε λοιπόν είναι ο χαρακτήρας της συλλογής, των φωτογραφιών της συλλογής. Είναι ένας τουριστικός χαρακτήρας, κάτι που μας τρόμαξε γιατί όπως εύστοχα παρατήρησες, αναφερόμαστε σε μια από τις πιο σκοτεινές και δύσκολες περιόδους της Θεσσαλονίκης, μια περίοδο στην οποία η πολυπληθέστερη κοινότητά της ή μία από τις πολυπληθέστερες, η εβραϊκή, προπολεμικά αριθμούσε 50.000 και μετά από αυτή την περίοδο απέμειναν γύρω στις 2 με 3.000 από τους ανθρώπους αυτούς, γιατί οι υπόλοιποι ξεκληρίστηκαν κυριολεκτικά στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Ρουμανίας. Και καταλαβαίνει κανείς τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε για να
ερμηνεύσουμε πώς προέκυψε όλο αυτό το υλικό που δίνει έναν τουριστικό χαρακτήρα. Έτσι, Γιάννη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Πρέπει να πούμε, να διευκρινίσουμε ότι οι περισσότερες φωτογραφίες εξ αυτών είναι από στρατιώτες, Γερμανούς στρατιώτες, οι οποίοι υπηρετούσαν τότε τη θητεία τους εδώ στην Θεσσαλονίκη. Έτσι. Και είχαν δικές τους φωτογραφικές μηχανές. Βέβαια, όλες αυτές οι φωτογραφίες πέρασαν από λογοκρισία, ας πούμε έτσι, από την τότε γερμανική κυβέρνηση. Και αυτό που παρουσιαζόταν στην ουσία ήταν μια φτηνή προπαγάνδα, έτσι δεν είναι? Ήταν μια πολύ οργανωμένη προπαγάνδα, η οποία πέρα από αυτήν που είχε στηθεί σε σχέση με τα τμήματα των μονάδων προπαγάνδας, της επίσημης γερμανικής προπαγάνδας που αριθμούσαν 12.000 μέλη σε όλη την Ευρώπη και φρόντιζαν έτσι ώστε να παρουσιάζουν την εικόνα του ανίκητου γερμανικού στρατού, η προπαγάνδα αυτή οργανώθηκε πολύ πετυχημένα και σε επίπεδο ερασιτεχνικής φωτογραφίας. Όπως πολύ εύστοχα είπες, ο κάθε στρατιώτης όχι απλώς είχε τη δυνατότητα να έχει μια φωτογραφική μαζί του, αλλά ο υπουργός του Υπουργείου Προπαγάνδας και Πληροφόρησης, ο Γιώζεφ Γκέμπελς, τους προέτρεπε κιόλας ότι έπρεπε να έχουν για να μεταφέρουν την εικόνα αυτή στο εσωτερικό της Γερμανίας αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Αν μου επιτραπεί ένας παραλληλισμός με τα σημερινά δεδομένα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η επίσημη προπαγάνδα υπηρετούσε αυτό που σήμερα υπηρετούν τα επίσημα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι φωτογραφίες που λάμβαναν, που τραβούσαν οι Γερμανοί στρατιώτες ήταν κάτι αντίστοιχο με τις φωτογραφίες που βλέπουμε σήμερα να διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άρα λοιπόν η δύναμη που είχαν αυτές οι φωτογραφίες ήταν ακόμα μεγαλύτερη από αυτές της επίσημης γερμανικής προπαγάνδας. Έτσι, πολύ εύστοχος ο παραλληλισμός σου, Γιάννη μου, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Θέλω να δούμε, Γιάννη μου, κάποιες επιμέρους φωτογραφίες έτσι, που έχεις επιλέξει και εσύ να μας δείξεις. Εδώ βλέπουμε τις τρεις φωτογραφίες ακριβώς απέναντί μας με την αγορά της Θεσσαλονίκης, οι οποίες πραγματικά, όπως είπες εσύ, κάνουν πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί όπως ξέρουμε τότε η Θεσσαλονίκη και γενικά όλη η Ελλάδα, οι κάτοικοι τότε πεινούσαν, πραγματικά δεν είχαν να φάνε, αλλά εδώ βλέπουμε καταστάσεις ευημερίας, έτσι δεν είναι? Είναι αποτέλεσμα και αυτό της προπαγάνδας, το οποίο όμως πρέπει να το συνδυάσουμε και με μια γενικότερη γνώση που μπορεί να αποκτήσει κανείς μελετώντας ειδικότερα αυτή την συλλογή, το γεγονός ότι πολλές φορές η ιστορία γράφεται από πολλές παράλληλες προσωπικές ιστορίες. Η αρχιετυπική εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι στη διάρκεια της κατοχής όλος ο κόσμος δεινοπαθούσε, όλοι ταλαιπωρήθηκαν, όλοι πείνασαν. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Υπήρξε ο κόσμος που εξακολούθησε να ζει κανονικά τη ζωή του, ο κόσμος που εκ των πραγμάτων έπρεπε να είναι σε μια κανονικότητα της καθημερινότητας, γιατί εργαζόταν στην κεντρική αγορά, έπρεπε να επιβιώνει βγάζοντας τα προστοζήν, και υπήρξαν και οι άνθρωποι εκείνοι που τάχθηκαν ευθύς εξ αρχής στο πλευρό των Γερμανών ή στη διάρκεια της κατοχής τάχθηκαν στο πλευρό των Γερμανών. Οι λεγόμενοι δοσύλλογοι είναι αυτοί. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια οι ιστορικοί μας έχουν κάνει και μια κατηγοριοποίηση σε σχέση με το πόσο έντονοι ήταν οι δεσμοί με το Τρίτο Ράιχ. Υπήρχαν οι δοσύλλογοι, οι μεσεγγιούχοι. Αυτό που εντυπωσιάζει πραγματικά σε αυτή την συλλογή είναι ότι σε μια πόλη που, όπως ξέρουμε, αριθμούσε η εβραϊκή κοινότητα 50.000 προπολεμικά, η παρουσία των Εβραίων στην συλλογή είναι κοφαντική. Η απουσία, συγγνώμη, των Εβραίων από αυτή την συλλογή. Παρουσιάζονται όλο και όλο τρεις φωτογραφίες από το κατεστραμμένο το 1942 εβραϊκό νεκροταφείο και μια φωτογραφία από το εβραϊκό γκέτο. Και μάλιστα είναι μια φωτογραφία που επιβεβαιώνει τον κανόνα με τον οποίο τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες αυτής της περίοδου από τους ερασιτέχνες φωτογράφους, οι οποίοι επέλεγαν μόνο το ωραίο, γιατί η φωτογραφία αυτή από το εβραϊκό γκέτο φέρει μια επιγραφή στο πίσω μέρος, μια λεζάντα που αναφέρεται ότι αυτή είναι η Θεσσαλονίκη, άσχημη, δύσοσμη και τιμόρροπη, απηχώντας ουσιαστικά μια στερεοτυπική εικόνα που κυκλοφορούσε στον τύπο σε σχέση με το γκέτο το εβραϊκό στην Βαρσοβία. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα, Γιάννη μου. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ξενάγησή σου εδώ, στο ιδιαίτερο αυτό σημείο, την τέριγα που διοργανώνεται αυτή η περίφημη έκθεση για την σκοτεινή περίοδο της ναζιστικής κατοχής στην Θεσσαλονίκη. Μια έκθεση η οποία πραγματικά έριξε μία μικρή λαχτίδα φωτός εκείνη τη σκοτεινή περίοδο, και καλό θα είναι να μπορέσετε να την επισκεφτείτε και να σας ξεναγήσουν εδώ οι μουσιολόγοι, οι αρχαιολόγοι του μουσείου, να μάθετε αρκετά πραγματάκια, πραγματικά παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λοιπόν, Γιάννη μου, να σε ευχαριστήσω για μία ακόμα.
ακόμη φορά. Εσείς μείνετε μαζί μας, θα δούμε στη συνέχεια άκρως ενδιαφέροντα πράγματα και θα δούμε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς. Σήμερα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά, τους μουσικούς μας που πήρανε μέρος, τον πολιτιστικό, τον λαογραφικό μάλλον σύλλογο Κριτών Θεσσαλονίκης, τα Αγρίμια, για τα πολύ ωραία χορευτικά σε ένα πραγματικά υπερθέαμα που θα δούμε σήμερα, το οποίο το γυρίσαμε πάνω στο κάστρο του Τριγωνίου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πάμε να το παρακολουθήσουμε. Thank you.
Δείτε σε λίγο στο «Ταξιδεύοντας με την κουζίνα». Πέρα λοιπόν από τις παραδοσιακές τους στολές, οι οποίες δεν ήταν ό,τι καλύτερο για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην αποστολή τους, έχουμε και τις στολές του μαχητή, οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να ελιχθούν στο πεδίο της μάχης. Ξηρό κρεμμυδάκι, να τραβήξει τις γεύσεις, ναι, το ζυγούρι μας. Ναι. Λοιπόν, μόλις απολαύσαμε έναν κριτικό, παραδοσιακό χορό και μιας και αναφερόμαστε σήμερα, το θέμα μας σήμερα είναι ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, στην Λεβεντογένα την Κρήτη μας έλαβε μέρος η μεγαλύτερη αεραποβατική επιχείρηση που σημειώθηκε ποτέ στον κόσμο για την κατάληψη του νησιού, γνωστή και ως μάχη της Κρήτης. Η μάχη της Κρήτης, μάλλον για τη μάχη της Κρήτης, έχουν γραφεί πάρα πολλά. Για μένα προσωπικά πιστεύω ότι θα μείνει για δύο πράγματα στην ιστορία. Το πρώτο είναι το θάρρος, ο αλτρουισμός, η περηφάνεια των Κρητών, των Ελλήνων Κρητών για την υπεράσπιση της πατρίδας. Και το δεύτερο είναι ότι η μάχη της Κρήτης έγραψε την δική της ιστορία. Άλλαξε δηλαδή από μόνη της το ρου της ιστορίας. Η περιπλάνησή μας εδώ στην Θεσσαλονίκη βεβαίως συνεχίζεται και έχουμε επισκεφθεί το Πολεμικό Μουσείο, το παράρτημα της Θεσσαλονίκης για να είμαι πιο συγκεκριμένος, ένα πραγματικό στολίδι εδώ στο κέντρο της πόλης. Δίπλα μου είναι ο Παναγιώτης Οτσιρίδης, ο οποίος είναι ο διευθυντής του μουσείου και έχει το βαθμό του συνταγματάρχη να μας μιλήσει, να μας πει 2-3 πραγματάκια όσον αφορά τα εκθέματα και θα μείνουμε στην περίοδο αυτή του 40 έως το 45 του Β' Παγκοσμίου Πολέμου δηλαδή. Παναγιώτη μου, σε καλωσορίζω στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε και εσείς στο Πολεμικό Μουσείο, στο παράρτημα της Θεσσαλονίκης, όπως πολύ σωστά είπατε. Έτσι ακριβώς. Και μπορούμε εδώ πέρα να περιηγηθούμε στους χώρους και να δούμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που αφορούν τη δική σας εκπομπή. Το μουσείο λοιπόν άλξε τις πύλες του στο κοινό το 2000, σαν κτίριο όμως έχει ιστορία πάνω από 100 χρόνια. Μπορούμε να δούμε σε διάφορες φωτογραφίες του 1900 το ότι εδώ ήρθε και στεγάστηκε ένα κομμάτι του τουρκικού τότε στρατού που, που υπήρχε στη διοίκηση εδώ της πόλης. Τώρα, φιλοξενούμε διάφορες συλλογές στο μουσείο μας. Mm-hmm. Μία συλλογή είναι του κυρίου Κωνσταντίνου Γιουλέκα, η οποία έχει και αντικείμενο ακριβώς την περίοδο στην οποία αναφερόμαστε. Μία δεύτερη συλλογή είναι του κυρίου Βασίλη Νικότσιου, η οποία αφορά την νεότερη ιστορία της Ελλάδος και εκεί θα δούμε αντίστοιχα κάποια εκθέματα της εποχής αυτής. Και τέλος, τη συλλογή της κυρίας Πετρίδου, της κυρίας Κατερίνας Πετρίδου, η οποία αναφέρεται αποκλειστικά στην κυρία Βέμπο, την τραγουδίστρια της Νίκης. Έτσι. Λοιπόν, Παναγιώτη, θέλω έτσι να ξεκινήσουμε λιγάκι με την συλλογή του κυρίου Γκιουλέκα. Βλέπουμε εδώ βέβαια και στα πλάνα μας. Ξεκινάμε στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, στην ουσία με τον τορπιλισμό του Ευδρόμου της Έλλης, έτσι δεν είναι, στις 15 Αυγούστου εκεί στην Τίνο, όταν το Ιταλικό το υποβρύχιο, το Δελφίνο, μία τορπίλη του μπόρεσε και κατάφερε τελικά να βυθίσει στην Έλλη. Βλέπουμε εδώ βέβαια και τις φωτογραφίες και, κάποιες εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τότε της εποχής, τα οποία αναφέρουν το γεγονός, έτσι δεν είναι. Ακριβώς έτσι είναι. Και μπορούμε να πούμε ότι στη συνείδηση του κόσμου τότε για πρώτη φορά σε τόσο σημαντικό βαθμό δημιουργείται αυτή η αίσθηση ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Έτσι. Ότι ετοιμαζόμαστε για πόλεμο. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν και ξεκινάμε να αναπλάθουμε την ιστορία από αυτό το σημείο, θεωρώντας ότι ο κόσμος τότε ξεκινάει και αφυπνίζεται και προετοιμάζεται ψυχολογικά και βέβαια και υλικά για αυτό τον πόλεμο που μας έρχεται. Έτσι. Και βλέπουμε βέβαια στα πρωτοσέλιδα τότε των εφημερίδων, Παναγιώτη, ότι οι εφημερίδες δεν είχαν προλάβει να καταγράψουν το γεγονός γιατί ήταν μια ολόκληρη διαδικασία τότε για να εκτυπωθούν ένα πρωτοσέλιδο εφημερίδας και πολλές από αυτές δεν προλάβανε και έτσι βλέπουμε ότι τα πρωτοσέλιδα της εποχής εκείνης 16 Αυγούστου να μην έχουν την Έλλη. Βέβαια το αντίστοιχο έγινε και στις 28 Οκτωβρίου μετά το περίφημο εκείνο όχι του Μεταξά, βέβαια το οποίο δεν ήταν όχι, έτσι δεν είναι. Ακριβώς δεν ήταν όχι. Αν θέλουμε να είμαστε ιστορικά ακριβείς, πρέπει να πούμε ότι ο Μεταξάς κατά λέξη είπε «Alors, c'est la guerre» στα γαλλικά, που σημαίνει λοιπόν «έχουμε πόλεμο». Έτσι. Αυτό όμως η
εφημερίδες με απλά ελληνικά το μετέφρασαν σαν μια δυνατή άρνηση με τη λέξη όχι. Και αυτό αναπαράγουμε στις αναμνήσεις μας από τότε μέχρι τώρα στους εορτασμούς. Να πούμε λίγο, Παναγιώτη, και για τις στολές που βλέπουμε εδώ πέρα για τον Έλληνα εύζωνο, για το πώς πολεμούσε, και να δούμε λίγο και τις στολές των Γερμανών. Βεβαίως, εδώ να πούμε ότι τα ευζωνικά τάγματα ήταν τα αντίστοιχα τάγματα των ειδικών δυνάμεων της εποχής εκείνης. Πέρα λοιπόν από τις παραδοσιακές τους στολές, οι οποίες δεν ήταν ό,τι καλύτερο για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην αποστολή τους, έχουμε και τις στολές του μαχητή, οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να ελιχθούν στο πεδίο της μάχης. Έτσι, βλέπουμε εδώ βέβαια και τις φορεσιές των Γερμανών στρατιωτών, έτσι, το τι φορούσαν τότε στην κατοχή. Και θέλω να σταθούμε λιγάκι ακόμη και σε αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στα πλάνα μας, Παναγιώτη. Πες μου λίγο, τι βλέπουμε εδώ. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μια αναπαράσταση του περίφημου Μόρτη. Ο Μόρτης βγαίνει από τη λεξική γαλλική λέξη μόρ, που σημαίνει θάνατος. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν επιφορτισμένος από τους δήμους να συλλέγει με την έναρξη της ημέρας τα πτώματα από ασιτεία των ανθρώπων που πέθαιναν στους δρόμους, προκειμένου να φροντίσει για την υγιεινή της πόλης. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, γιατί σηματοδοτεί τις θυσίες και του λαού, όχι μόνο των στρατιωτών οι οποίοι σκοτώθηκαν στα πεδία των μαχών, αλλά κατά αντιστοιχεία και τις θυσίες του λαού τα μετέπειτα χρόνια της κατοχής. Έτσι, λίγο μακάβριο βέβαια, αλλά αποτελεί την πραγματικότητα ενός πολέμου, του παγκοσμίου, του Β' Παγκοσμίου πολέμου, του χειρότερου πολέμου που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα, με εκατομμύρια, με δεκάδες εκατομμύρια νεκρούς ανά τον κόσμο. Να πάμε λίγο και στη συλλογή του κυρίου Νικόλτσιου, Παναγιώτη. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχει ειδικά αφιερώματα και στην τραγουδίστρια του πολέμου μας, την Σοφία Τιβέμπο, αλλά βλέπουμε και κάποια πρωτοσέλιδα ιταλικών εφημερίδων. Για να πεις λίγο γι' αυτά. Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν μια σειρά πρωτοσέλιδων της εφημερίδας La Domenica del Corriere, τα οποία απεικονίζουν την εξέλιξη του πολέμου σύν το χρόνο. Πώς ξεκινάνε και πώς σταδιακά φτάνουμε μέχρι την εποχή που πλέον αντεπιτίθεται ο Έλληνας και παίρνει πίσω τα χαμένα εδάφη και ξεκινάει τον νικηφόρο αγώνα. Βέβαια, βλέπουμε στις φωτογραφίες αυτές, στα πρωτοσέλιδα των ιταλικών εφημερίδων, Παναγιώτη, ότι η προπαγάνδα καλά κρατεί, έτσι. Τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς έτσι. Αλλά βεβαίως για να εμψυχώσει ο τύπος τότε της εποχής της Ιταλίας τους Ιταλούς πολίτες, αναγκαζόταν βασικά να βγάλει τέτοιου είδους πρωτοσέλιδα. Να μιλήσουμε λιγάκι και για την συλλογή της Βέμπο που βλέπουμε εδώ, αλλά και για το χειρό, μάλλον τη μακέτα που απεικονίζει το χειρό του Ρούπελ. Βεβαίως. Να πούμε λοιπόν για τη συλλογή της Βέμπο ότι έχουμε εδώ διάφορες φωτογραφίες της εποχής εκείνης, όπως επίσης και αφίσες. Είναι η τραγουδίστρια της Νίκης. Είναι μια τραγουδίστρια την οποία διευκόλυνε ο ελληνικός στρατός, της παρήχε μέχρι και αεροπλάνο για τις μετακινήσεις της, προκειμένου να εμψυχώσει τους στρατιώτες. Όσον αφορά τώρα το χειρό του Ρούπελ, έχουμε μια κάθετη τομή, μια μακέτα, η οποία μας αποκαλύπτει ένα μικρό χωριό πραγματικά εντός ενός βουνού, με την ζωή, την καθημερινότητα, ξεκινώντας από το ιατρείο και καταλήγοντας στους χώρους εστίασης και στους χώρους τελικά μάχης. Έτσι, βλέπουμε βέβαια εδώ και στις οθόνες μας τη συλλογή του κυρίου Νικόλτσκιου και κάποια εκθέματα, κάποια συλλογή η οποία αφορά και κάποια ιταλικά, έτσι, κοιμήλια, κάποια δελτάρια Ιταλών στρατιωτών. Ειλικρινά, αυτή η συλλογή και των δύο, και του κυρίου Γκιουλέκα και του κυρίου Νικόλτσκιου, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Νομίζω ότι θα την αδικήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή και σας υπόσχομαι ότι στις επόμενες εκπομπές θα αφιερώσουμε μια ειδική εκπομπή που θα κάνουμε, θα αναφερθούμε σε ιστορικά θέματα για να δείξουμε το σύνολο των εκθεμάτων εδώ στο Πολεμικό Μουσείο του Παραρτήματος της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση εδώ στο Πολεμικό Μουσείο του Παραρτήματος της Θεσσαλονίκης. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Το μουσείο έχει και εκπαιδευτικό ρόλο, Παναγιώτη? Βεβαίως, λειτουργούμε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με τα δημοτικά και γυμνάσια της πόλης μας, αλλά και άλλων πόλεων που έχουν την καλή θέληση και την καλοσύνη να μας επισκεφθούν. Βεβαίως. Εκτιμώ ότι βοηθούμε στην δημιουργία της εθνικής συνείδησης των νέων μας και ίσως και στην αφύπνισή της των μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων. Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό το ρόλο του Πολεμικού Μουσείου της Θεσσαλονίκης, του Παραρτήματος, να παίξει ένα ουσιαστικό ρόλο για την μόρφωση και την εκπαίδευση των μαθητών μας, για να ξέρουν και αυτοί το τι γινόταν σε εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι πεινάσατε, γι' αυτό λοιπόν πάμε να ξεκινήσουμε το γαστριμαρχικό κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής.
Λοιπόν, μια που βλέπουμε κριτικούς χορούς, να δούμε και κάποια κριτικά εδέσματα. Δίπλα μου είναι μια κριτικιά και μια σεραία, παρακαλώ. Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Θέλω να μας πείτε λιγάκι έτσι δύο-τρία πραγματάκια από το όνομά σας, από πού είστε και τι μας έχετε φτιάξει. Ναι, με λένε Γεωργία Κουγιουμτζή. Είμαι από το Ρέθυμνο. Και θα σας παρουσιάσω τα κριτικά. Τα κριτικά σου εδέσματα. Τα που έχουμε και τυρόπιτες και τέτοια. Λοιπόν, για πες μας εδώ πέρα τι βλέπουμε, τι μας έχεις κάνει. Ρεβίθια με χοιρινό, ζαχνιστό, τα κάνουμε στην Κρήτη. Κάνουμε βέβαια και με μπακαλιάρο παστό τα ρεβίθια. Αλλά τώρα τα έχουμε με χοιρινό. Με χοιρινό. Μια άκρος μεσογειακή συνταγή, έτσι. Μια τροφή, ναι. Πολύ ωραία. Εδώ τι έχουμε. Εκεί έχουμε κοτόπουλο με μανιτάρια. Κοτόπουλο με μανιτάρια, μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία μαγειρεμένο όμως είναι αυτό. Ναι, είναι μαγειρεμένο. Στην Κρήτη, ξέρεις, βάζουμε λάδι μπόλικο. Χρησιμοποιούμε πολύ το ελαιόλαδο, έτσι. Ναι, ναι, πολύ. Και η Κρήτη φημίζεται για το λάδι. Λάδι και είναι και καλό μαγειρεμένο, είναι ωραίο, νόστιμο. Έτσι. Για πάμε να συνεχίσουμε, τι έχουμε εδώ. Έχουμε τσιγαριστά χόρτα. Τυροπιτάκια είναι αυτά με τσιγαριστά χόρτα. Τσιγαριστά χόρτα, τι χόρτα έχει μέσα, Γεωργία? Έχει κουτσουνάδες που λέμε εμείς στην Κρήτη, αρχατζίκους, γλυκοσυρίδες, τέτοια όλα για χνιστά. Διάφορα χόρτα τα οποία φύονται κυρίως στην Κρήτη, ε. Ναι, ναι, βέβαια. Έτσι, ναι. Και τα ξέρουμε εμείς οι Κρητικές και τα μαγειρεύουμε. Ναι. Άλλο τι μας έχει φτιάξει? Εδώ είναι τυρόπιτα. Ναι, εδώ είναι πάλι τυροπιτάκια με μυζήθρα. Με μυζήθρα. Συνηθίζονται και αυτά πάρα πολύ στην Κρήτη, έτσι, η μυζήθρα. Ναι. Ναι. Εδώ είναι γιαούρτι, ναι, με κρέας. Γιαούρτι με κρέας, με κουνέλι, με κουνελάκι. Και εδώ είναι κρεατόπιτα, ναι, κρεατόπιτα. Τώρα η κρεατόπιτα κυρία... Κρεατόπιτα την έχεις φτιάξει ίδια με την τυρόπιτα. Ναι, 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 το ίδιο σχέδιο. Αλλάζει γέμιση. Ναι, την κάνουμε διαφορετικά. Πολύ. Κάνουμε και άλλες πίτες πολλές. Έτσι, έτσι. Και στο τηγάνι κάνουμε πίτες. Πολλές πίτες εκεί στην πάρα Κρήτη. Πολλές. Μπράβο, Γεωργία μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Λένα μας, η δίπλα, η σεραία μας. Γεια σου, Λένα μας. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι μας έχεις φτιάξει εσύ? Έχω φτιάξει χοχλιούς, δηλαδή κριτικά σαλιγκάρια, τα οποία είναι πιο εύγευστα, πιο μαλακά και όλα στη γεύση. Από εδώ μπουρμπουριστούς χοχλιούς με δενδρολίβανο και λάδι. Ναι. Και από εδώ πέρα είναι χοχλί με ντομάτα σάλτσα και με φύλλα δάφνης. Δύο παραλλαγές έχεις φτιάξει με τα σαλιγκάρια μας χοχλιούς, έτσι. Ναι. Μπράβο, μπράβο, Έλενα. Πηγαίνει και αυτή είναι στην κατσαρόλα. Έτσι ακριβώς. Βέβαια η γεύση φαντάζομαι ότι είναι ανάλογη, έτσι. Είναι διαφορετική η γεύση. Αυτά είναι πιο αλμυρά, αυτά γλυκίζουν λιγάκι λόγω της ντομάτας. Έτσι ακριβώς. Λένα μου, εσύ με την Κρήτη τι σχέση έχεις? Η πεθερά μου είναι από εκεί, η Μαρία Θανασάκη. Μάλιστα. Πεθερά, άρα λοιπόν εσύ παντρεύτηκες κάποιον κριτικό, φαντάζομαι. Εγώ είμαι απλώς εκτελεστής. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς πάρα πολύ που πρόβαλες τα κριτικά εδέσματα. Και... Στην Κρήτη πας καθόλου, Γεωργία μου? Δύο φορές το χρόνο. Ναι. Έτσι, έτσι. Ναι. Να τον επισκέφτεσαι, να επισκέφτεσαι την Κρήτη παραπάνω. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, εγώ γεννήθηκα εκεί. Ναι. Και εδώ είσαι, εδώ φαντάζομαι μένεις, κάθεσαι έτσι. Ναι, βέβαια. Εδώ μένω πολλά χρόνια, 53. 53 χρόνια. Ναι, βέβαια. Δεν σου φαίνεται? Ναι, μένω 53 χρόνια, ναι. Λοιπόν, να είστε καλά. Ναι, η Εμιλιά δεν αλλάζει. Όσο, δεν θέλω βέβαια να την αλλάξω, αλλά δεν αλλάζει κιόλας. Ναι. Δεν πρόσθεσες στο λάμδα εσύ, στο λεξιλόγιο? Όχι. Να είστε καλά για ακόμη μια φορά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Thank you.
Ξανά μαζί σας σε λίγο. Επιστροφή τώρα στο «Ταξιδεύοντας με την κουζίνα». Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το γαστριμαργικό κομμάτι της εκπομπής μας και σήμερα ειδικά εσείς οι φίλες μου, οι τηλεθεάτριες, θα μας συγχωρέσετε γιατί δεν έχουμε δώσει τον χρόνο που δίνουμε σε κάθε μας εκπομπή για τις συνταγές μας. Βέβαια, η θεματολογία μας σήμερα και ειδικά το θέμα μας, ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, χρήζει ιδιαίτερου σεβασμού. Πολλοί άνθρωποι ζουν ανάμεσά μας που έχουν ζήσει τον όλεθρο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και νομίζω αξίζει ο κόπος στην σημερινή μας θεματολογία αυτά που παρακολουθούμε σήμερα, τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Η συνταγή που θα κάνουμε, βέβαια, επειδή κάνουμε και ένα μικρό αφιέρωμα σήμερα στην Κρήτη μας, στη Λεβεντογένα την Κρήτη μας, θα είναι κριτικιά. Και για να το κάνουμε αυτό, έχουμε έρθει εδώ στα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου Τα Αγρίμια, για τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια για τις δραστηριότητες του εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Δίπλα μου είναι μία κριτικιά η οποία ζει εδώ στην Θεσσαλονίκη εδώ και αρκετά χρόνια, όπως μου είπε, και θα μας κάνει μία συνταγή την οποία την κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Ρένα Νικολάου είναι λοιπόν δίπλα μου. Λοιπόν, Ρένα μου, σε καλωσορίζω στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα. Να είσαι καλά, Ρένα μου. Λοιπόν, θα μας πεις τι συνταγή θα κάνεις στη συνέχεια. Πριν απ' όλα, θέλω να μου πεις λιγάκι 2-3 πραγματάκια για σένα. Είσαι κριτικιά, Βέρα Κριτικιά, αλλά ζεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Για πες μου λίγο. Είμαι από το νομό Ηρακλείου, ένα χωριό που λέγεται Αμουργέλες, κοντά στο Αρκαλοχώρι, για όσους... Αμουργέλες. Λοιπόν, το βλέπουμε στο χάρτη εδώ πέρα, από πού ακριβώς είναι η Ρένα μας. Και είσαι από το Αρκαλοχώρι. Είμαι εδώ παντρεμένη εδώ και 40 χρόνια. Mm-hmm. Ζω εδώ μόνιμα, έχω οικογένεια. Στην Κρήτη πάμε καθόλου, Ρένα μου? Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Μία φορά το χρόνο. Παλιότερα και 2 και 3. τώρα με τις υποχρεώσεις. Τώρα με τις υποχρεώσεις λίγο λιγότερο. Μία φορά το χρόνο, αλλά ένα μήνα. Έτσι. Τον κάνουμε. Κάνουμε ένα μήνα στην Κρήτη μας. Τώρα πάμε και με τα εγγόνια και με όλους. Μάλιστα. Πολύ ωραία, λοιπόν. Τα χαιρετίσματά μου να δώσω σε όλο το νησί της Κρήτης, από τα Χανιά μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, ιδιαίτερα εκεί στο Τιμπάκι και στις Μοίρες έχουμε πάρα πολλούς φίλους. Τα χαιρετίσματά μου και βεβαίως εκεί στο Αρκαλοχώρι, στη Χερσόνησο, στα Μάλια, στο Ρέθυμνο, στην Πεδιάδα, εκεί στην Κίσαμο, στα Χανιά, σε όλες αυτές τις περιοχές τα χαιρετίσματά μου, να περνάτε καλά. Λοιπόν, Ρένα μου, τι θα μας κάνεις σήμερα εσύ? Ζυγούρι με αγκινάρες. Ζυγούρι με αγκινάρες. Κριτικιά συνταγή, έτσι. Παραδοσιακή. Παραδοσιοκότατη. Βέβαια. Τη φτιάχνουμε στην Κρήτη εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτή την συνταγή, Ρένα μου. Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Και χρησιμοποιούμε ζυγούρι. Χρόνια. Δηλαδή, το αρνί το οποίο είναι πάνω από ένα χρονό, το οποίο δεν έχει τεκνοποιήσει ακόμα, έτσι. Ναι, αυτό είναι από ένα μέχρι ζυγούρι. 2 χρονών είναι αυτό το κρέας. Ένα μέχρι 2 χρονών. Ναι. Έτσι. Είναι πολύ καλό κρέας, έχει ιδιαίτερη γεύση, που δεν είναι τόσο λιπαρή και τόσο βαριά όσο το αρνί. Έτσι. Εμένα μου αρέσει ιδιαίτερα. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε τα υλικά της υπέροχης αυτής της συνταγής.
και θα τα πούμε σε λίγο. Ζυγούρι. Κρεμμύδι ξερό. Κρεμμυδάκι φρέσκο. Άνηθο. Ελαιόλαδο. Αγκινάρες. Λεμόνι. Νερό. Αλάτι. Πιπέρι. Λοιπόν, μόλις είδαμε και τα υπέροχα υλικά μας για να φτιάξουμε το ζυγούρι με τις αγκινάρες, την κριτική μας συνταγή. Πριν απ' όλα, να δούμε λιγάκι και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Τα βλέπετε εδώ, αριστερά, στο lower third, το site μας φυσικά, το www.metikuzina.gr, που μπορείτε εκεί να μπείτε και να δείτε όλες τις συνταγές που κάνουμε ανά την Ελλάδα και φυσικά και αυτήν που μόλις θα δείτε. Είναι ένα site το οποίο είναι οδηγός γαστριμαργικής διασκέδασης. Μπορείτε να το επισκεφτείτε και φυσικά να αφήσετε και τα μηνύματά σας και να τηλεφωνήσετε βεβαίως και στο τηλέφωνο που βλέπετε κάτω στην οθόνη σας. Λοιπόν, Ρένα μου, πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε το ζυγούρι με τις αγκινάρες. Βλέπουμε εδώ το ζυγούρι. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Ωραία. Εσύ, Ρένα μου, αυτό είναι το αγαπημένο σου φαγητό ή είναι ένα από τα αγαπημένα σου? Αυτό είναι, το αγαπημένο μου είναι στο ζυγούρι το αγαπημένο μου είναι το βραστό με γαμοπύλαφο. Α, μάλιστα. Άλλη κριτική συνταγή και αυτή. Ναι, το δικό μου αγαπημένο. Έτσι. Αυτό όμως επίσης είναι πολύ καλό και μου αρέσει πάρα πολύ. Να πούμε σε αυτό το σημείο, Ρένα μου, ότι η συνταγή που δείχνουμε τώρα είναι άκρος μεσογειακή. Συνδυάζουμε κρέας με φυτική ίνα. Αυτό είναι ο ορισμός της μεσογειακής διατροφής, ναι. Έτσι. Και ειδικά η αγκινάρα, που είναι κατεξοχήν φαγητό Κρήτης, θα έλεγα, λαχανικό Κρήτης, τρώγεται πάρα πολύ στην Κρήτη τις μέρες του Πάσχα. Έτσι, έτσι. Την τρώμε και ομοί. Και ομοί την αγκινάρα. Βεβαίως. Μόνο στην Κρήτη τρώμε ομοί την αγκινάρα. Η αγκινάρα, ναι. Η οποία, να πούμε, Ρένα μου, ότι είναι ένα θαμνώδες φυτό, έτσι, ναι. Το οποίο είναι γηγενής στην Αφρική. Δεν θέλει πάρα πολύ υγρασία τα εδάφη τα οποία καλλιεργείται. Γι' αυτό έτσι. Και επειδή δεν έχει πολλά νερά στην Κρήτη, πολύ υγρό κλίμα, καλλιεργείται ευρέως. Και δεν θέλει και πολύ ψύχος. Γι' αυτό μπορούμε στην Κρήτη να το καλλιεργήσουμε. Λοιπόν, τώρα το φτάσαμε σε αυτό το σημείο, Ρένα μου. Το σημείο. Προσθέτουμε το κρεμμυδάκι, το ξερό πρώτα. Ξηρό κρεμμυδάκι, να τραβήξει τις γεύσεις, ναι. Το ζυγούρι μας. Ναι. Ένα κιλό κρέας είναι, μπορούμε να βάλουμε ένα ματσάκι κρεμμυδάκια και ένα μικρό ξερό κρεμμύδι. Έτσι. Είναι αρκετά. Έτσι. Για να μην σκεπάσει και τη γεύση του φαγητού μας, έτσι. Ναι. Και επικρίσει. Τώρα θα το κλείσουμε και θα το αφήσουμε περίπου μισή ώρα να σιγοβράσει. Σιγά σιγά. Σε σιγανή φωτιά. Ναι, σε σιγανή φωτιά και μετά θα βάλουμε τις αγκινάρες. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, τα αφήνουμε εμείς μισή ωρίτσα, 30 λεπτάκια μέχρι να σιγοβράσει. Μερικά δευτερόλεπτα για εσάς και θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, 30 λεπτάκια περάσανε.
Πριν συνεχίσουμε εδώ τη διαδικασία με το φαγητό μας, θα ήθελα να δώσω τα χαιρετίσματά μου στην Κύπρο μας, εκεί στα αδέρφια μας, τα χαιρετίσματά μου στη Λάρνακα, στα Περβόλια, στο Ακροτήρι, στην Πάφο, σε όλη την Κύπρο. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης και μας προτρέπετε να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε. Σας υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προβάλλουμε τις παραδόσεις και τον πολιτισμό του τόπου μας. Και όχι βέβαια μόνο της Ελλάδος, της κυρίως υπηρετικής χώρας, αλλά σας υπόσχομαι ότι θα έρθουμε κάποια στιγμή και στο πολύπαθο αυτό νησί της Κύπρου μας. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, Ρένα μου. Ναι. Έχουν περάσει 30 λεπτάκια. Περάσει 30 λεπτά. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε τις αγκινάρες, έτσι. Ετοιμότατοι. Περάσουμε. Θα προσθέσουμε τώρα τις αγκινάρες πάνω από το κρέας. Και σκεπάζουμε. Εδώ. Και περιμένουμε ακόμα. Περιμένουμε, αλλά δεν ανοίγουμε την κατσαρόλα μέχρι να τελειώσει να βράσει το φαγητό. Γιατί μαυρίζει η αγκινάρα. Αν ανοίγουμε την κατσαρόλα, αυτό είναι μυστικό. Ένα tip αυτό, ναι, από τη Ρένα για εσάς, αγαπητές μου φίλες και φίλοι. Και απλώς μερικές φορές κουνάμε έτσι την κατσαρόλα. Μάλιστα. Και τώρα κουνάμε την κατσαρόλα για έτσι να μην μας πιάσει λίγο το φαγητό. Έτσι. Σε το μυστικό φωτιά, λοιπόν, δεν ανοίγουμε το καπάκι. Δεν ανοίγουμε την κατσαρόλα καθόλου. Ωραία. Σε σιγανή φωτιά, μισή ώρα ακόμα τη θέλει. Έτσι. Και είμαστε έτοιμοι, έτσι. Ναι, και είναι έτοιμο μετά το φαγητό. Λοιπόν, 30 λεπτάκια ακόμα λοιπόν για μας, μερικά δευτερόλεπτα για εσάς και θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Έτοιμο είναι το φαγητό μας, Ρένα μου. Είδα ότι πρόσθεσες και λίγο λεμονάκι, έτσι, προς το τέλος. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς έχει γίνει. Μάλιστα. Το φαγητό μας έχει γίνει, βράζει, το σβήνουμε. Το σβήνουμε, βεβαίως. Το σβήνουμε. Το ζουμάκι του υπάρχει μέσα, Ρένα μου, δεν έχει απορροφηθεί. Έχει το ζουμάκι του για να είναι, και είναι, έχει μελώσει κιόλας. Έτσι ακριβώς. Πάρα πολύ ωραίο. Τώρα, μπορούμε να σερβίρουμε. Μπορούμε να σερβίρουμε εδώ στην πιατέλα μας, βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, μία συνταγή αμυγός κριτική, Ρένα μου, κριτικιά, ναι, όντας και εσύ ίδια κριτικιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή εγώ σου παρουσία. Εγώ ευχαριστώ. Να επισκέπτεσαι παραπάνω την Κρήτη, έτσι, τα προσπαθώ, την Κρήτη το μας. Μην την αφήνεις. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. οι συγγενείς σου ανεβαίνουν καθόλου από την Κρήτη? Οι γονείς μου έρχονται τα Χριστούγεννα, κάθε Χριστούγεννα. Μάλιστα. Περνάτε όλοι μαζί εδώ, ναι, Χριστούγεννα, έτσι. Και εμείς πηγαίνουμε το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι στην Κρήτη είναι υπέροχο. Φυσικά, εννοείται. Λοιπόν, να είσαι καλά, Ρένα μου. Λοιπόν, πάμε εμείς να δούμε τα υλικά της υπέροχης αυτής κριτικής συνταγής. Θα δούμε ακόμη έναν χορό από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τα Αγρίνια και στη συνέχεια θα τα πούμε εδώ στην αποφώνηση. Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα το Ταξιδεύοντας με την Κουζίνα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά που μείνατε μαζί μας. Σήμερα παρακολουθήσαμε διαφορετικά πράγματα. Είδαμε λίγο έτσι μια διαφορετική εκπομπή. Ειδικά το αφιέρωμά μας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Πριν σας αφήσω, πριν κλείσουμε, δίπλα μου είναι τρεις πανέμορφες κυρίες. Είναι η Ελένη,
η Ευγενία και η Βαγγελιό, μέλη και η πρόεδρος του Λαογραφικού Συλλόγου Κριτών Θεσσαλονίκης, τα Αγρίμια, για να πούμε έτσι 2-3 πραγματάκια και για τις δραστηριότητες του Συλλόγου, τους Κρήτες μας εδώ στην Θεσσαλονίκη και για την προοπτική του. Λοιπόν, Βαγγελιό μου, σε ευχαριστώ. Κύριε Βασίλη, καλώς ήρθατε. Να σε καλώ. Τιμή και χαρά μας που βρίσκεστε σήμερα εδώ, σε ένα κομμάτι Κρήτη στη Θεσσαλονίκη και στον ευρύτερο χώρο της Μακεδονίας, στην αίθουσα του Λαογραφικού Συλλόγου Κρητών Θεσσαλονίκης στα Αγρίμια, ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού. Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσω και εγώ πάρα πολύ, Βαγγελιό μου, και για την οργάνωση και για τους υπέροχους χορούς που είδαμε και θα κλείσουμε βέβαια με αυτούς εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο κάστρο του Τριγωνίου. Θα ήθελα έτσι 2-3 πραγματάκια εντάχει να πούμε, Βαγγελιό μου, για τις δραστηριότητες του Συλλόγου, πότε ιδρύθηκε, τα μέλη του, την προοπτική του, το μέλλον του και όλα αυτά, τις δραστηριότητες των Κρητών εδώ στην Μακεδονία. Και στη συνέχεια βέβαια βλέπω ότι έχει ετοιμάσει και 4-5 ποτηράκια ρακί εδώ. Και δεν είδες ακόμα τίποτα. Δεν είδα ακόμη τίποτα. Για πες μου έτσι λίγο για το Σύλλογο. Λοιπόν, ο Λαογραφικός Σύλλογος Κρητών Θεσσαλονίκης στα Αγρίμια δημιουργήθηκε το 1984 από Κρήτες που διέμεναν ήδη στη Θεσσαλονίκη. Είναι αρκετά παλιός έτσι. Το 84, 30 χρόνια. Πορείας, 30 χρόνια στην παράδοση, με σεβασμό και με αξιοπρέπεια διδάσκουμε την κριτική παράδοση. Και βλέπουμε και τα νέα κορίτσια πίσω μας. Οι κοπελιές μας είναι τα νέα φιντανάκια που είναι κριτικής καταγωγής είτε από μητέρα είτε από πατέρα. Έτσι. Και εδώ είναι και επιτυχία που και οι γονείς συμβάλλουν στο να μάθουν τα παιδιά την καταγωγή τους, τα ήθη και τα έθιμά τους, τις συνήθειες και να τα μεταλαμπαδεύσουν στις επόμενες. Έτσι ακριβώς. Βαγγελιό μου, μη Κρήτες έχουμε συμμετοχή. Δεχόμαστε έτσι και μη Κρήτες. Φυσικά είναι και τιμή μας που έρχονται και μας συνοδεύουν και στα γλέντια μας, στις δραστηριότητές μας, στις εκδηλώσεις μας. Λάτρες των παραδοσιακών χωρών. Ακριβώς. Βέβαια υπάρχει μόνο μία διαφορά, το ότι για το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να είναι κριτικής καταγωγής, γιατί χαλάει ο χαρακτήρας. Έτσι. Είστε αυστηροί σε αυτό το πρωτόκολλο, έτσι. Η Ευγενία η Δασκαλάκη είναι από το Μεσαρά, από τα Πάρτυρα. Μάλιστα. Και είναι η Γενική Γραμματέας. Η Ελένη Ζαχάκη από τα Χανιά, η καταγωγή της είναι από τα Σφακιά. Μάλιστα. Είναι υπεύθυνη του χορευτικού συγκροτήματος. Έτσι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Βαγγελιό μου, οι δραστηριότητες συμμετέχουμε έτσι, βγαίνουμε και εκτός Θεσσαλονίκης. Πρέπει να πω ότι ο Σύλλογος ξεκίνησε δειλά-δειλά με ένα από τους Κρήτες συμπατριώτες τότε, αλλά με κάποιο σκοπό. Να μαζεύονται, να συζητούν, να σμίγουν με τους χωριανούς, να πίνουν τα καφέ τους, να πίνουν τη τσικουριά και να κρατήσουν τα ήθη και τα έθιμα εδώ στη μακρινή Θεσσαλονίκη. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Βαγγελιό μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα σε εσάς εδώ στα Αγρίμια. Αγρίμια βέβαια στην ψυχή έτσι, και στο πάθος για αυτό που κάνετε. Σε όλα είμαστε Αγρίμια. Όλα. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Έτσι. Πρέπει η κριτική παράδοση να μείνει ζωντανή και όπως είπα να τη συνεχίσουμε και επόμενες γενιές. Βεβαίως, βεβαίως. Και όχι μόνο η κριτική παράδοση, αλλά γενικά η παράδοσή μας είναι αυτή που μας ενώνει, ενώνει τον ελληνισμό. Θα πρέπει να την κρατήσουμε σαν κόρη οφθαλμού και φυσικά να την. Και στις δύσκολες μέρες που περνάμε τώρα και φυσικά οι παλαιότεροι, όπως είπε και η Βαγγελιό μας, να την μεταλαμπαδεύουμε στις νεότερες γενιές. Λοιπόν, θα πιούμε και μία ρακή, Βαγγελιό μου. Και εδώ ο κριτικός πάντα καλωσορίζει με μαντινάδα. Με μαντινάδα, έτσι. Σε όποιο σπίτι, σε όποιο χωριό και να πάτε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σας υποδεχτούν με μαντινάδα. Άρα λοιπόν θα κλείσει και εσύ με μια μαντινάδα. Έτσι. Λοιπόν, στην υγεία μας. Να είστε καλά, κορίτσια, εύχομαι κάθε καλές επιτυχία. Καλές μέρες να περάσουμε, η Ελλάδα να ελευθερωθεί όσο το γρηγορότερο, γιατί είναι σκλαβωμένη. Λοιπόν, για πες με μας λίγο τη μάδα. Μαντινάδες όμορφες θα σας καλωσορίσω. Στην Κρήτη, στο όμορφο νησί, να σας επερπατήσω. Αφού έχει χάρη περισσή σε Ανατολή και Δύση και εμείς θα προσπαθήσουμε ποτέ έτσι να μην σβήσει. Ω, από τέλεια, στην υγειά μας, στην υγειά μας. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και με αυτή την κριτική μαντινάδα λοιπόν εδώ της Βαγγελιός μας στον Λαογραφικό Σύλλογο Τα Αγρίμια, κλείνουμε την σημερινή μας εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά και μην ξεχνάτε. Θα είμαστε μαζί σας για να σας δείχνουμε εικόνες από την πραγματική και υπέροχη Ελλάδα μας. Τα λέμε στο επόμενό μας επεισόδιο. Να είστε καλά.
παίξετε λίρες και βιολιά, και βιολιά, παίξετε λίρες και βιολιά. Παίξετε λίρες και βιολιά, να ακούν τα μαντολίνα. Άιτες να σε χαρώ, να ακούν τα μαντολίνα. Άιτες και θα κρατούνε στο χορό, στο χορό, και θα κρατούνε στο χορό. Θα κρατούνε στο χορό τα ρόδα και τα κρίνα. Παίξετε λίρες και βιολιά, να ακούν τα μαντολίνα. Κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.